1949 είναι ο τρίτος χρόνος της ένοπλης αναμέτρησης. Στην πραγματικότητα, σε ό,τι αφορά το στρατιωτικό κομμάτι, το πράγμα έχει περίπου κρυθεί. Δηλαδή, ο βασικός στρατός έχει 130-140.000 παραταχτό κόσμονα απέναντι στη μάχη. Ο Δημοκρατικός στρατός στη Ρούμελη έχει περίπου 2 με 2.500 στρατιώτες. Οι κεντρικές μάχες γίνονται στο Γράμμο και στο Βίτσι. Εδώ, κατά κύριο λόγο, οι δυνάμεις έχουν ρόλο αντιπερισπασμού. Δηλαδή, έχοντας ανοιχτά μέτωπα στη Ρούμελη, βοηθά στο κεντρικό μέτωπο στο Γράμμο και στο Βίτσι, που αδυνατίζει, γιατί αναγκάζεται να κρατάει ο αντίπαλος δυνάμεις εδώ. Η κατάληψη της πόλης δεν ήταν μια απλή υπόθεση. Είναι Γενάρης, έχει 1,5 μέτρο χιόνι και γύρω-γύρω βουνά, τα οποία βουνά είναι αποπλισμένα. Το πιο οχυρό σημείο ήταν εδώ, Άι Δημήτρης. Απέναντι, στη μέση, το γυμνό, είναι ο Αηλιάς. Ήταν αυτή επίσης μια οχυρή θέση. Αυτό το πράσινο εδώ μπροστά είναι οι Ροβιές, είναι η τρίτη οχυρή θέση. Αυτά αφορούν την προστασία της πόλης, η οποία ήταν μόνο αυτό το κομμάτι εδώ μέσα. Δεν ήταν όλο το απλώμα που βλέπετε, ήταν πιο μικρό, ένα χωριό ήταν στην πραγματικότητα. Οι δυνάμεις του ΣΟΕ φύγανε 60 χιλιόμετρα πίσω από αυτό το βουνό, το οποίο είναι το Βελούχι, από τα Φουρνά. Φτάσανε πίσω από εδώ σε ένα χωριό, το Στένομα, με πλήρη απόκρυψη, στο αντίπαλο να μην πάρει χαμπάρι, δηλαδή ότι γίνεται κίνηση. Ήταν δύο μεραρχίες, η πρώτη της Θεσσαλίας με το Χαρίλαο Φλωράκι Γιώτη διοικητή, η δεύτερη μεραρχία της Ρούμελης με διοικητή το Διαμαντή, το Γιάννη τον Αλεξάνδρου. Το σχέδιο, το αρχικό σχέδιο έλεγε να κατέβουν τη μεγάλη ρεματιά το Βελούχι και να χτυπήσουν κατευθείαν. Ακριβώς όμως το 1,5 με το χιόνι έκανε απαγορευτική κάθε κίνηση και αν την επιχειρούσαν θα ήταν σφαγή πριν ακόμα φτάσουν στην πόλη. Έτσι λοιπόν το σχέδιο έλεγε το εξής και αυτό εφαρμόστηκε. Κλείσανε γύρω-γύρω τα βουνά με δυνάμεις. Η δεύτερη μεραρχία ανέλαβε να καλύψει, λέει, την περιοχή γύρω-γύρω, να μην μπορούν να μπουν, να μην μπορούν να έρθουν ενισχύσεις στο Καρπενήσι. Και η πρώτη μεραρχία ανέλαβε να κάνει την κεντρική επίθεση. Πρώτη επίθεση γίνεται σαν αηλιά απέναντι, γίνεται κατάληψή του. Ταυτόχρονα δυνάμεις χτυπάνε εδώ τη Ροβιά και η σχολή αξιωματικών χτυπάει αυτό το λόφο. Η πρώτη απόπειρα αποτυχαίνει. Δεν μπορέσαν να πιάσουν, λέει, τα οχυρά. Και ενώ πανηγυρίζει ο βασικός στρατός και η διοίκηση όλη συγκεντρωμένη στο διοικητήριο στην πόλη για το ότι ήρθαν, χτυπήσαν, φύγανε, τους αντιμετωπίσαμε, κάνει δεύτερη επίθεση νύχτα η σχολή αξιωματικών από κάτω, κόβει τα σειρματοπλέγματα, ακυρώνει ναρκοπαίδια κτλ. Καταλαμβάνει ευνηδιαστικά τον Άι Δημήτρη, βαίνει στα χέρια τις συντεταγμένες γεωγραφικές των υπόλοιπων οχυρών θέσεων, ποιες ακριβώς είναι, μεταδίδονται αυτές τις δυνάμεις που είναι απέναντι, γίνεται δεύτερη λοιπόν επίθεση στα οχυρά Ροβιές και Προφήτη Ηλία, προωθούνται λοιπόν, κλείνει ο κλειός προς τα μέσα, προς την πόλη του Καρπενησιού. Η διοίκηση του Καρπενησιού, του αστικού στρατού, θεωρεί ακόμα ότι ο Άι Δημήτρης είναι μια καλή οχυρή θέση που είναι στα χέρια της και μένει ήσυχη. Εκείνη την ώρα, ενώ δηλαδή έχει γίνει ήδη κατάληψη του Άι Δημήτρη, σχεδόν παράλληλα γίνεται ευθεία βολή με το μοναδικό κανόνι που έχει ο ΣΟΕ και όλα τέσσερα βλήματα από το ύψωμα που είναι το τελευταίο πάνω από την πόλη, οι άκρες, που είναι τα χωράφια δηλαδή σήμερα και λέγεται Σωτήρα, κατευθείαν βολή πάνω στην πόρτα του διοικητηρίου. Με το που σκάει η κανονιά στο διοικητήριο, συνειδητοποιεί η διοίκηση του αστικού στρατού ότι κάτι πιο σοβαρό γίνεται από μια επίθεση κάποιας μονάδας. Και πανικόβλητοι αρχίζουν να τρέχουν να έρθουν εδώ στο Άι Δημήτρη που είναι το οχυρό τους για να προστατευτούν. Οπότε φτάνοντας εδώ, απλά γίνανε εχμάλωτοι. Είναι μια μάχη δηλαδή η οποία έφερε 400 εχμαλώτους γιατί νομίζαν ότι το οχυρό είναι δικό τους. Δεν ήτανε. Και έτσι αυτό το πράγμα όλο που είπαμε κράτησε δύο μέρες, το ξεκίνημά του, και αρχίζει μετά μια επιμελητιακή δουλειά από τον Δημοκρατικό Στρατό. Στην ουσία αδειάσαν όλες τις αποθήκες που υπήρχαν, γιατί αυτό έγινε, χρειαζόταν τρόφιμα και οπλισμό. Πήραν λοιπόν όλο τον οπλισμό, όλα τα τρόφιμα και οι δυνάμεις μετά από 20 μέρες κατάληψη, είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια κατάληψης πόλης που έχει γίνει ποτέ, αποχωρήσανε, οι μέθασαλικοί από μια διαδρομή βγήκανε προς άγραφα
η ΔΕ Ρουμελιώτικη πέρασε τη ρεματιά που είμαστε εκεί στο Κεφαλόβρισο, την πορεία που κάναμε χθες όσοι ήρθατε προς τα κάτω και πήγανε προς την Καλιακούδα και την Χελιδόνα που ήταν οι αποθήκες απόκρυψης των υλικών, κρύψαν τα υλικά, περάσαν πίσω από την Καλιακούδα προς την Απακτία και από εκεί Βαρδούσια, Αγκιώνα, Παρνασσός στις θέσεις τους. Αυτό ήταν χοντρά-χοντρά η μάχη του Καρπενισιού. Ακούγεται εύκολο, ακούγεται απλό. Τις 20 αυτές μέρες στον περίμετρο γίνονταν μάχες. Κινηθήκαν ενάντια σε αυτούς τους 2.000 μαχητές που ήταν μέρος από τη μεριά του Λουσουέ, τρεις μεραρχίες. Ήρθαν δυνάμεις ακόμα και από την Πάτρα. Δηλαδή Πάτρα, Αγρίνιο, Άρτα, Λαμία. Ό,τι υπήρχε σε στρατιωτικό υλικό κινήθηκε για εδώ. Χρειαστήκαν 20 μέρες για να πιάσουν τα υψώματα. Και τα πιάσανε αφού ήδη ο Δουσουέ είχε κανονίσει να φύγει, δεν ήρθε για να μείνει εδώ. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Υπάρχει μια ειδική έκδοση που κυκλοφορεί από την οργάνωση εδώ της δικής Στερεάς, ένα μικρό βιβλιαράκι που έχουμε αναλυτικά όλη τη μάχη για πιο πολλές πληροφορίες και διαβάζουμε.